44 χρόνια από τη στιγμή δολοφονία της Σωτηρίας Βασιλακοπούλου, είμαστε εδώ έξω από το πρώην εργοστάσιο της ΕΔΜΑ, δίνοντας υπόσχεση συνέχιση του αγώνα για τον μεγαλειώδη σκοπό για τον οποίο πάλευε. Και η σωτηρία, την κατάργηση της εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο. Ήταν παραμονή της πανεργατικής απεργίας και της συγκέντρωσης της Αθήνας. Η σωτηρία μαζί με τους συντρόφους της μοίραζαν ανακοινώσεις που καλούσαν στη συγκέντρωση. Η εργοδοσία δεν ήθελε να φτάσουν στα χέρια των εργατών βάση θυσία, έτσι δίνει εντολή στα τσιράκια της να μην έρθει σε επαφή κανένας εργαζόμενος της ΕΔΜΑ με τους συγκεντρωμένους. Ο οδηγός του Πούλμαν αναπτύσσει ταχύτητα και η σωτηρία δολοφονείται ακαριαία. Η δολοφονία της σωτηρίας, καθώς και τα γεγονότα που ακολούθησαν, αποδεικνύουν ότι οι νόμοι και η δικαιοσύνη υπάρχουν μόνο για να εξασφαλίζουν το ιερό και αναφέρετο δικαίωμα των μονοπωλίων, να ξεζουμίζουν τους εργάτες. Ότι η δημοκρατία και η ελευθερία σταματάνε έξω από τους χώρους δουλειάς. Άλλωστε, η δολοφονία της σωτηρίας έγινε τη δεκαετία του 80, τότε όπου, όπως λένε, εδραιώθηκε η δημοκρατία στην Ελλάδα. Ότι το κεφάλαιο μπροστά στη διασφάλιση και ανάπτυξη των κερδών του είναι διατεθειμένο και έτοιμο να διαπράξει οποιοδήποτε έγκλημα. Όπως τα εργοδοτικά εγκλήματα που γίνονται καθημερινά στους χώρους δουλειάς, που σύμφωνα με τα δικά τους μαγειρεμένα στοιχεία, κάθε τρεις μέρες ένας εργάτης δεν γυρίζει σπίτι του. Το πρόσφατο εργοδοτικό έγκλημα στη Σαλαμίνα είναι μια ακόμα τραγική απόδειξη των συνεπειών των πολιτικών που ευνοούν τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων σε βάρος της ασφάλειας και της υγείας των εργατών. 63 χρονών συνταξιούχος μεταλλεργάτης, παρότι είχε καρδιακά προβλήματα, αναγκάστηκε να επιστρέψει στη δουλειά για να συμπληρώσει το εισόδημά του. Εξαιτίας ενός νόμου εκτρώματος της κυβέρνησης που οθεί τους συνταξιούχους να εργάζονται μέχρι τον τάφο. Παρά τις καταγγελίες των σωματείων στη ζώνη, ο συνάδελφος δούλευε υποπαρατεταμένο καύσωνα με ανεπαρκή ή και καθόλου μέτρα υγείας και ασφάλειας, κάτι που οδήγησε στην τραγική του απώλεια. Δεν έφταιγε ούτε κακιά η ώρα, ούτε σύμπτωση ήταν. Είναι ακόμα μια απόδειξη του ακήρυχτου πολέμου στους χώρους δουλειάς. Μεθύτες στο κράτος και την εργοδοσία και θύματα τους εργάτες. Η κυβέρνηση στρώνει το έδαφος και για τα επόμενα εγκλήματα για λογαριασμό των εργοδοτών. Με την ενεργοποίηση της εξαήμερης δουλειάς, με ωράρια λάστιχα, χαρίζοντας στους εργοδότες τζάμπα ώρες δουλειάς μέσω της ψηφιακής κάρτας εργασίας. Όπως χαρακτηριστικά αποτυπώνεται στην κατάπτυση εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας. Τους λέμε, ως εδώ, ή τα κέρδη τους ή οι ζωές μας. Μόνο μέσα από τη συσπήρωση στα συνδικάτα μας, την οργάνωση του αγώνα, μπορούμε να δώσουμε τέλος στην ασυδοσία της εργοδοσίας. Για μέτρα υγιεινής και ασφάλειας, για υπογραφή συμβάσεων, με ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς, με μείωση του χρόνου εργασίας, κατοχύρωση της κυριακάτικης αργίας, με κατοχυρωμένα εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα. Οι αγώνες των εργατών της ΛΑΡΚΟ, των μεταλλορύχων της Χαλκιδική, της Ζώνης, στο λιμάνι του Πειραιά, των οικοδόμων, στα εργοστάσια των τροφίμων και του τύπου, μας δείχνουν τον δρόμο της διεκδίκησης. Κόντρα στη λογική του τίποτα δεν γίνεται. Των μειωμένων απαιτήσεων, της ατομικής λύσης, της μυρολατρείας που οδηγεί στην αποχή ουσιαστικά από την ίδια τη ζωή. Στο παράδειγμα της σωτηρίας εκφράστηκε η σχέση μεταξύ φοιτητικού και εργατικού κινήματος. Αν και φοιτήτρια, η σωτηρία δεν δρούσε μόνο μέσα στα αμφιθέατρα. Έπεσε έξω από την πύλη του εργοστασίου σε μια από τις εξορμήσεις σπουδάζουσας νεολαίας για την ενημέρωση και την κινητοποίηση των εργαζόμενων. Έχοντας κάνει πράξη το σύνθημα «Φοιτητές εργατιά, μια φωνή και μια γροθιά». Τα παιδιά μας, οι φοιτητές και σπουδαστές, είστε η νέα βάρδια της εργατικής τάξης. Γι' αυτό το ξέρουν πολύ καλά τα αφεντικά, γι' αυτό παίρνουν τα μέτρα τους. Όπως τώρα και με το νομοσχέδιο Σκούπα για την ψηφιακή εκπαιδευτική πύλη που φέρνει το Υπουργείο Παιδείας με την τροποποίηση του άρθρου 44. Σχετικά με την πρακτική άσκηση που απαλλά στους εργοδότες ακόμα και από αυτή τη στοιχειώδη ασφάλιση σε περίπτωση ατυχήματος, καθώς και την απαλλαγή της από την αμοιβή. Αν αυτή δεν χρηματοδοτείται με πρόγραμμα. Τζάμπα ανασφάλιση στη δουλειά δηλαδή και για τα παιδιά μας. Όπως η ενιαία είναι η επίθεση της εργοδοσίας και των πολιτικών τους εκπροσώπων σε εμάς, έτσι η ενιαία θα δίνουμε την απάντηση στους κοινούς αγώνες μας στη συμπόρευση εργατικού και φοιτητικού κινήματος. Σαν να μην πέρασε μια μέρα από τότε, τα προβλήματα για τα οποία παλεύουν οι εργάτες, πάλευαν οι εργάτες τότε, 44 χρόνια πριν, συνεχίζουν να ταλανίζουν καθημερινά τις ζωές μας.
Η ακρίβεια σήμερα τσακίζει κόκαλα. Αποτελεί ένα από τα πιο πιεστικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η εργατική λαϊκή οικογένεια. Οι αυξήσεις στις τιμές βασικών αγαθών, από τα τρόφιμα μέχρι τα είδη πρώτης ανάγκης, επιβαρύνουν δυσβάστακτα τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Η κυβέρνηση, ακολουθώντας επιταγές των μεγάλων μονοπωλιακών ομίλων, όχι μόνο δεν παίρνει μέτρα για την ανακούφιση του λαού, αλλά αντίθετα ενισχύει τις πολιτικές που οδηγούν στην παραπέρα εκμετάλλευση και φτωχοποίησή μας. Για μια ακόμα χρονιά βλέπουμε τις διακοπές με το κιάλι, απλησία στο όνειρο, αφού θέλουμε στην καλύτερη περίπτωση ένα μισθό για να πάμε έστω και σε ένα κοντινό προορισμό. Αλλά βέβαια, όπως λένε και τα παπαγαλάκια τους, γνωστοί λαϊκοί, τον Αύγουστο πρέπει να κάτσουμε στα σπίτια μας για να αφήνουμε χώρο για τους τουρίστες. Χώρο λοιπόν για το τουριστικό θαύμα που σπάει το ένα ρεκόρ κερδοφορίας μετά το άλλο, με κέρδη χτισμένες στις πλάτες των εργαζομένων του τουρισμού, που δεν ξέρουν πότε τελειώνει η βάρδια, δουλεύοντας ασταμάτητα σε συνθήκες γαλέρας. Οι τιμές στο ρεύμα την ίδια ώρα σπάνε το ένα ρεκόρ μετά το άλλο, με τις τιμές της κιλοβατόρας σχεδόν να διπλασιάζονται από μέρα σε μέρα, παίρνοντας σε απόγνωση την εργατική λαϊκή οικογένεια. Την ίδια ώρα οι κολοσσοί της ενέργειας τρίβουν τα χέρια τους από την εκτείναξη των κερδών τους. Αυτό είναι το αποτέλεσμα της ιδιωτικοποίησης και της απελευθέρωσης ενέργειας της αγοράς, του χρηματιστηρίου ενέργειας, των πράσινων χαρατσιών κλπ. Που οδηγεί σε τεράστιες αυξήσεις των τιμολογίων, καθιστώντας την ενέργεια πολυτέλεια για τους πολλούς. Τα ημίμετρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση, μόνο κοροϊδία μπορούν να ακούγονται στα αυτιά μας. Απαιτούμε κατάργηση του ΦΠΑ και όλων των ειδικών φόρων στην ενέργεια και τα καύσιμα. Ταυτόχρονα, η φορολογία του λαού πάει σύννεφο. Σύμφωνα και με τα δικά του στοιχεία, οι αυξήσεις από χώρους αγγίζουν το μισό δις ευρώ μόνο το α' τρίμηνο του 24 σε σχέση με το περσινό, φτάνοντας σχεδόν τα 4 δις. Και όταν μιλάμε για εισπράξεις φόρων, ξέρουμε πολύ καλά ποιοι πληρώνουν το μάρμαρο. Ο λαός, αφού το 95% σχεδόν των φόρων εισπράττεται από εμάς, ενώ για τους επιχειρηματικούς ομίλους και τους εφοπλιστές υπάρχουν μόνο φοροαπαλλαγές, επιδοτήσεις, εθελοντικές εισφορές και πολλά άλλα τέτοια καλούδια. Παράλληλα, μειώνονται οι κοινωνικές παροχές. Άρα και πληρώνουμε περισσότερα και λιγότερες υπηρεσίες λαμβάνουμε. Κάτι σαν το σούπερ μάρκετ δηλαδή, περισσότερα χρήματα στο ταμείο, άδειο το καλάθι. Το κράτος λοιπόν ρουφάει και μέσω της φορολογίας στον ιδρώτα μας, τη ζωή μας, δίνοντας το πεσκέσι στους επιχειρηματικούς ομίλους, μέσα από τα διάφορα προγράμματα στήριξης και χρηματοδότησης των επενδύσεων. Η κυβέρνηση καμώνεται και πανηγυρίζει για τα επίπεδα για τους ρυθμούς ανάπτυξης, για την επενδυτική βαθμίδα, τη στιγμή που 3 στα 10 παιδιά στην Ελλάδα βρίσκονται σε μπλέκει το λαό όλο και περισσότερο στο γαϊτανάκι των πολεμικών συγκρούσεων, που κλιμακώνονται όλο και περισσότερο με αποστολές εξοπλισμών, έχοντας μετατρέψει την Ελλάδα σε μια τεράστια αμερικανονατοϊκή βάση. Με την αποστολή φρεγατών στην Ερυθρά για λογαριασμό των εφοπλιστών, στηρίζει και συνεργάζεται με το κράτος δολοφόνου του Ισραήλ που αιματοκυλά καθημερινά τον Παλαιστινιακό λαό. Όπως και με το πρόσφατο χτύπημα στην Ιεμένη από το Ισραήλ, το οποίο αποτέλεσε άσκηση σε συνεκπαίδευση ελληνικών και Ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων μέσα στο Μάη, εν μέσω σφαγής του Παλαιστινιακού λαού. Χτύπημα που φέρνει πιο κοντά τον όλεθρο της κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή. Συναδέλφισες και συνάδελφοι, η φωνή της σωτηρίας δεν σήγησε και δεν θα σηγήσει ποτέ. Ακούγεται δυνατά από τη σωστή μεριά της ιστορίας που φωνάζει με την Παλαιστίνη ως τη λευτεριά και απαιτεί απεμπλοκή της Ελλάδας από τους περιοριστικούς πολέμους και από τα αιματοβαμμένα σχέδια του ΝΑΤΟ. Ακούγεται μέσα από τους απολυμμένους συναδέλφους μας της νηματουργίας Βαρβαρέσος και τους εργαζόμενους της Χερατέκ στη Μακεδονία που βρίσκονται αντιμέτωποι με την επίθεση της εργοδοσίας, αλλά ενωμένοι δείχνουν τον πόη τους παλεύοντας για ζωή με δικαιώματα. Ακούγεται δυνατά μέσα από τους εργάτες της ΛΑΡΚΟ που συνεχίζουν τον αγώνα τους με τη συμπαράσταση όλης της εργατικής τάξης για τις δουλειές και τις οικογένειές τους για να μην ερημώσει ο τόπος τους.
Ακούγεται δυνατά μέσα από κάθε μικρή μεγάλη μάχη που δίνει ο λαός και η νεολαία ενάντια στην εξαήμερη και χωρίς ωράριο δουλειά, ενάντια στα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Ακούγεται στην πάλη για υπογραφή συλλογικών συμβάσεων που θα καλύπτουν τις σύγχρονες ανάγκες. 44 χρόνια μετά, εδώ από τον τόπο της δολοφονίας της, δίνουμε υπόσχεση ότι θα συνεχίσουμε να τραβάμε μπροστά, κρατώντας ζωντανό το όραμα της σωτηρίας μέχρι την τελική νίκη.